Λοιπόν, να συνεχίσουμε που σταματήσαμε. Μιλάμε λοιπόν για τους τελικούς για τη χρονιά του 2023-2024. Άντεμπτοξ είμαστε. Είμαι ο DJ Ρίκο, είναι ο Αθέατος, είναι ο Ζαν. Εντάξει, εγώ να σας πω την αμαρτία μου, δεν στεναχωρήθηκα και πάρα πολύ που το πήραν οι Celtics, γιατί το περίμενα από την αρχή της χρονιάς. Βέβαια, άμα δεν το παίρνανε, θα ήταν πολύ. Άμα δεν το παίρνανε χωρίς τραυματισμούς. Γιατί άμα δεν έχει τραυματισμούς. Και speaking of, που λέμε, μιλώντας για τραυματισμούς, οι πραγματικοί haters, και όχι εγώ, αυτής της ομάδας που θέλουν να την υποτιμήσουν, τι λένε, Ζαν. Ότι τραυματίστηκαν όλοι. Ότι πεθάναν όλοι. Θα μιλήσουμε για τον Τροέλ Εμπίντ αυτή τη στιγμή. Μόνο. Ποιοι άλλοι πεθάναν. Εγώ αυτό που έχω να πω. Να σου πω και κάτι. Εγώ έχω να πω ότι οι Σέλτικς πέσανε με τραυματία μέχρι τον προπονητή. Και το πήρανε. Πάλευε το μηνίσκο όλη τη χρονιά. Με κομμένο μηνίσκο έπαιζε. Οι haters λένε. Προπονούσε. Ο Μαζούλα. Μπαίνει χειρουργείο. Από το Μάρτιο, από το Γενάρη. Έσφιξε τα δόντια. Άρα όχι μόνο το μήνε όταν την περούσε ο προπονητή. Τζο... Φαντάζεσαι να παίρνει την ψυχάρα. Ψυχάρα. Ωραία. Ο Embiid, ο Butler, ο Αντετοκούμπο, οι New York Knicks και μέχρι και αυτοί που πουλάγανε τις καντίνες. Μετά ο Χαλιμπέρτον. Δεν έμεινε άνθρωπος. Ναι. Έτσι. Ωραία. Πρόσεξε πώς υπερασπίζουμε την ομάδα σου. Εδώ. Πρόσεξε πώς εδώ τα βλέπουν πώς υπερασπιζόμαστε τους Celtics. Η Celtics το 2008 πήρε το πρωτάθλημα, σωστά. Σωστά. Το 2009 ο Kevin Garnett είχε έναν τραυματισμό στο γόνατο και έχασε όλα τα playoffs. Ναι, ήταν. Και γι' αυτό κιόλας. Η αλλαγή της ιστορίας. Από εκεί που πηγαίναμε να κάνουμε ένα dynasty στη Βοστόνη. Στους τελικούς πέρασε το Orlando. Ναι, ναι. Έτσι, μάλιστα. Το 2010, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ο Kendrick Perkins έχασε το Game 7. Το θυμόμαστε πολύ καλά. Έτσι, και έπαιζε ο Rashid Wallace. Αν το θυμόμαστε, ναι, λέγοντα. Πάρα πολύ καλή. Το Ron Artest Game. Μπράβο. Το Ron Artest Game. Το 2017. Το 3 στα 50 του Kobe. Όταν η ομάδα αυτή ξανάφτιαξε με τις ανταλλαγές κτλ. Να σας θυμίσω ότι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας και η μεγαλύτερη έκπληξη των τελευταίων 20 ετών στην ιστορία του NBA, ο Isaiah Thomas, ο δεύτερος, είχε το hip injury που ουσιαστικά τελείωσε την καριέρα του. Και στους Eastern Conference Finals βγήκε και χαιρέτησε και τελείωσε εκεί όλη η φάση με τους Celtics. Αυτή είναι η χρονιά στην οποία έχει πεθάνει η αδερφή του προηγουμένως και έχει κάνει μια ματσάρα. Και μετά τον στέλνει στο Cleveland. Σαν αυτό το πότσι, έχει κάνει μια ματσάρα επική. Δεν συζητιέται αυτό το μάτσο όσο πρέπει, νομίζω. Γενικά ήταν πάρα πολύ ωραία ιστορία. Σε Willis Reed φάση. Είχε σπάσει και τα βόδια του νομίζω αυτό το μάτσο. Πάρα πολύ ιστορία. Κάτι τύπου Derek White. Όχι, ρε, μιλάμε τώρα Willis Reed. Αυτό πρέπει να γίνει ντοκιμαντέρ. Ναι. Αυτό πρέπει να γίνει ντοκιμαντέρ. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι δεν γίνεται να έχει περάσει τα ψηλά. Είναι απέναντι σε λίγο αυτό, κάνει λάθο. Βέβαια. Στο Eastern Conference Final. Το 2018, θα σας θυμίσω ότι είναι η χρονιά που ο Hayward στο πρώτο παιχνίδι της καριέρας του έσπασε με έναν τραυματισμό τον οποίο ο Γιάννης δεν θα τον δει ποτέ. Δεν ξέρω αν τον έχει δει. Δεν θέλω να τον δει ποτέ. Τον είδα στο πρώτο μάτς, είχα μαζευτεί με φίλους με παιτιακά για να ξεκινήσει η σεζόν να δούμε το παιχνίδι και ξενερώσαμε στα πρώτα δύο λεπτά. Πότε, στην πρώτη φάση ένα λιούπ του κάνανε. Που ήταν, ναι, και ήταν το match χρονιά στο Cleveland. Celtics, ναι, και ήταν. Σέλιξη λόγω ότι καλά πάμε για. Πάμε με Καϊρή και τα λοιπά. Και βέβαια πήγανε πάνω στους τελικούς, αλλά στους τελικούς θα θυμίσω ότι τους έχασε και ο Καϊρή. Δηλαδή τα δύο βασικά σου μεταγραφικά αποκτήματα, ο Καϊρή και ο Hayward δεν ήταν στην ομάδα. Ήταν ουσιαστικά το welcome to the NBA στο Jalen Brown και στο Jason Tatum. Το 2020 με ένα χτύπημα στον αστράγαλο ανέκαψε ο. Δεν ανέκαμψε, μάλλον δεν εμφανίστηκε στα playoff ο Hayward και τελείωσε και εκεί η παρουσία του στη Βοστόνη μέσα στον Bubble. Και γι' αυτό κιόλας λένε οι κακές γλώσσες ότι είναι πάρα πολύ καλά στο Bubble. Έχασε το τελικό. Το 2021 είχε τον καρπό του ο Brown και έχασε όλα τα playoff. Σας θυμίζω και γιατί εκεί ήρθε το sweep. Και έχασε και τα playoff και ο Tatum με knee injury. Μάλιστα. Το 2022 είναι ο Williams, ο οποίος έκανε χειρουργείο πριν από τα playoff κτλ. Άρα. No news stories, δε. Και φέτος έχασε το μεγαλύτερο μέρος στο playoff. Και πέρσι, το Game 7, από εκεί που πήγε να κάνει την πρώτη ανατροπή από 0-3 η Βοστόνη, στο πρώτο λεπτό πέφτει κάτω ο Tatum και χτυπάει το γονατό του. Στο πρώτο λεπτό. Ναι. Και μετά χάνουμε το match, ουσιαστικά κάνει deflate όλο το κτίριο. Και μετά πας πέρα διάλειο. Μάλιστα. Ναι, αλλά αυτό τι δείχνει τελικά. Δείχνει ότι όλοι θα έχουν τραυματισμό στο play-off. Μα και ήθελα αυτό να καταλήξω. Ότι δηλαδή, και οι Celtics. Πώς λένε, έχουμε. Όχι, να λέμε, οι Celtics όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή στις δύο περιόδους στις οποίες ήταν καλοί, δηλαδή πριν ανταλλάξουν όλη την ομάδα στους Βλακονέτς και πάρουν τα draft picks που χτίσαν την ομάδα του τώρα που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Δεν μπορούσαν να χτίσουν τη δυναστεία, διότι εντάξει, ήταν και λίγο γερασμένοι σαν ομάδα, αλλά τους είχαν τους τραυματισμούς.
Και τώρα αυτό το δίδυμο, το Tatum Brown, και οι ίδιοι έχουν περάσει πολύ κρίσιμους τραυματισμούς και μάλιστα πήγαν να τους κοστίσουν και την καριέρα τους. Γιατί ήταν πάρα πολύ ότι δεν κάνουν τα παιδιά δώστα, πύληνα οτιδήποτε. Αλλά και οι περιφερειακοί άλλοι, κυρίως παίχτες, τους οποίους έχεις πάρει για καλούς ανάμεσα τους και ο Irving, είχαν εξίσου τραυματισμούς και στην κρίση μία δεν τους είχες. Και φτάνανε σε τελικούς περιφέρειες. Και φέτος είχαμε τον Porzingis. Ναι. Ο οποίος μετά το πρώτο 1,5 match ήταν off ουσιαστικά. Και ξανά έπαιξε άλλο 1,5 match. Θα τους... Ναι, αλλά δεν ήταν τώρα match τώρα. Δηλαδή και προχθές ήταν μόνο και μόνο Ελσίδια να μπει μέσα για να τον αποθεώσουμε κτλ. Έκανε δύο φάσεις, κατά τα άλλα δεν μπορούσε να ακολουθήσει την άμυνα. Ήταν όχι, liability. Παιδί, όχι, παιδί. Αυτό και τους τραυματισμούς για να φύγει από τη μέση, γιατί εντάξει. Τα λέμε και τα ξαναλέμε και τα πολυλέμε. Δηλαδή, να, και για την Εθνική Ελλάδος, μια που είμαστε το 2024 και συμπληρώνονται 20 χρόνια από το μεγάλο θρίαμβο της Πορτογαλίας, λένε ότι να, ο Νέδβεδ, ξέρω εγώ, στον Ιντερνετ με την Τσεχία έφυγε. Να, τα κάνουμε. Shit happens. Παίζεις αυτούς που έχεις απέναντί σου. Το λέμε πάρα πολλές φορές. Οι τραυματισμοί είναι το λιγότερο. Εγώ επιμένω στην προηγούμενη άποψή μου ότι ήταν πάρα πολύ καλύτερη η Celtics από οποιοδήποτε άλλο να αντιμετώπισαν. Και πάνω σε αυτό θα μιλήσω λίγο για τη χρονιά του Celtics. Πρώτα απ' όλα, η οποία χρονιά θα ήταν ακόμα πιο ιστορική, αν δεν είχαν παρατήσει το τέταρτο μάτς, έτσι, και είχε λήξει με sweep, θα ήταν η πρώτη ομάδα που θα τελείωνε, θα παίρνει πρωτάθλημα με δύο sweeps στους δύο σειρές τελικών. Ah, okay. Conference finals και finals. Τέλος πάντων, δεν το έκανε αυτό και επίσης θα ήταν και σε μια πολύ πιο έτσι, πριβέλ, πώς το λένε, λίστα, σε ένα κλαμπ τέλος πάντων, το οποίο θα ήταν των ομάδων που έχουν χάσει μόνο 20 παιχνίδια μέσα σε μια σεζόν. Τελικά έχασε 21 η ομάδα φέτος. Όπως και να έχει, έχω ψαρεύσει τις 5 stats, νομίζω κάπου το διάβαζα αυτό, που είναι πάρα πολύ έτσι ενδιαφέροντα, που δείχνουν και τον dominance τέλος πάντων των Celtics φέτος. Βάσει τις χρονιές που έκαναν, και όχι τις χρονιές που μπορούσαν να είχαν κάνει, άμα είχαν κάνει το sweep. Λοιπόν, σας έχω 5 λοιπόν. Οι Celtics φέτος παίξαν 101 παιχνίδια. Σε 50 από αυτά είχαν πάρει διαφορές 20 πλάς πόντων. Μέσα στο παιχνίδι εννοείς, δεν τελειώσαν. Δεν τελείωσαν 20 πόντους. 50 φορές. Λίγο κάτω από 50%. Η μοναδική ομάδα που έχει κάνει παραπάνω τέτοιες... Οι Warriors του 17. Ακριβώς. Η πιο dominant ομάδα της σύγχρονης εποχής, οι Warriors του 16-17. Λοιπόν, που το είχαν κάνει 53 φορές. Επίσης, αυτοί είχαν χάσει και μία φορά στα play-off. Μία από το LeBron στο Game 4, στο Cleveland, ναι. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, από εκεί πέρα, δεύτερο stat. Οι Celtics φέτος έχουν κερδίσει 15 παιχνίδια περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην NBA. Οποιαδήποτε. Είναι μεγάλη διαφορά. Είναι η έκτη ομάδα που το κάνει στην ιστορία αυτό. Πάμε το άλλο. Τρίτο stat. Οι Celtics έχουν κερδίσει 80 παιχνίδια. Έτσι, 80-21. Είναι η 14η ομάδα που το κάνει αυτό. Αλλά, όπως σας το είπα και στο προηγούμενο segment, το 79,2 winning percentage που έχουν φέτος είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην ιστορία της ομάδας του Celtics. Με τη μοναδική ομάδα που έχει κάνει καλύτερο ρεκόρ, τους Celtics το 86. Που θα έμεινε ο Lynn Bynum σε αυτήν την ομάδα και θα γυρίσουμε πάρα πολύ. Και δεν το πίστευε κανένας. Ναι. Λοιπόν, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Πώς πήρα το νούμερο 2 στον draft. Ελάχιστον και η Παναγία. Πώς τα καταφέρει αυτή η ομάδα. Εντάξει. Τι μαγικά είναι αυτά. Εντάξει. Γιατί εδώ ξέρουμε πώς θα πήραν τα ψηλά πικ που πήραν τον Tatum και τον Brown. Το θυμόμαστε. Βρήκαμε. Danny Ainge είχαμε. Ναι. Είχαμε Danny Ainge. Δεν μου λες, έχεις κι άλλα. Έχω κι άλλα δύο. Το ένα είναι πολύ πεγμένο, αλλά οι Celtics φέτος, τη φετινή χρονιά, έκαναν outscore τους αντιπάλους τους. Κατά μέσο όρο 10,7 πόντους ανά παιχνίδι. Διψήφια διαφορά. Είναι το πέμπτο καλύτερο στην ιστορία. Προφανώς οι ομάδες οι οποίες είναι πάνω από αυτό είναι από τις πιο dominant ομάδες που έχουν εμφανιστεί ποτέ στο μπάσκετ. Και είναι, πάμε από πριν, από παλιά. Πρώτα απ' όλα η Bucks το 1971 με Karim Abdul-Jabbar, τότε ήταν λίγο λυσίντε. Μετά η Celtics του 1972, που ήταν το πρώτο πρωτάθλημα του Wilt μετά τις καρπαζιές. Και του Jerry West. Ναι, και του Jerry West, rest in peace. Ναι. Και 69 νίκες. Ακριβώς. Μετά ήταν οι Bulls το 96 και οι Warriors το 17. Ωραία. Δηλαδή. Να σου πω ένα και έχω και το ένα πάρα πολύ αστείο. Ακόμα πιο σοκαριστικό. Πριν το πεις αυτό, ένα εντάξει. Πάρα πολύ αστείο. Όταν είχε τελειώσει το Game 4, όταν είχε τελειώσει το Game 4, 4 παιχνίδια, το συνολικό σκορ των αντιπάλων ήταν Celtics 402, Mavericks 408.
Εντάξει, μετά από ένα blowout. Παιδιά, δηλαδή. Συμβαίνουν αυτά. Όχι, θέλω να σου πω ότι οι αριθμοί είναι πάρα πολύ αστεί και το πώς μπορεί να του βγάλει. Δηλαδή, εντάξει, ναι. Προς μια κατεύθυνση. Okay. Γιατί. Δεν διαφωνώ. Απλά εντάξει, ένα blowout ξέρεις, αλλάζει όλη τη διαφορά. Ας πούμε. Και ουσιαστικά και με αυτόν τον τρόπο κιόλας οι Celtics πέσανε κιόλας όσον αφορά αυτά τα νούμερα. Έτσι. Βέβαια. Παίζουν ρόλο. Λοιπόν, και τελευταίο και πιο σοκαριστικό όλων είναι. Φέτος οι Celtics είχαν τα περισσότερα παιχνίδια με διαφορά 50 πλάς πόντων, που ήταν 3. Τα περισσότερα παιχνίδια με 40 πλάς πόντους διαφορά, που ήταν 4. Τα περισσότερα με 30 πλάς πόντους διαφορά, που ήταν 10. Τα περισσότερα με 25 πλάς πόντους διαφορά και ήταν 17. Σε όλα αυτά ήταν most of all time, έτσι. Ωραία. Έπαιξε καμία ομάδα. Δίνεις, λοιπόν, σου έχω πώς πήραν τον bias. Πώς πήραν τον bias. Κάνανε trade τον Gerald Henderson. Τι. Για ένα first round draft pick. Καλό pick. Το Seattle ήταν το 5ο χειρότερο ρεκόρ και στη λοταρία πήραν το δεύτερο φάκελο. Ωραία. Η πάσα του Ζαν είναι φοβερή. Πρέπει να πούμε ιστορικά που βρίσκεται αυτή η ομάδα. Πρέπει να πούμε ιστορικά που. Δηλαδή, εδώ έχει okay. δώσει όλα τα ποσοστά, τη έχει πει τι καλέ ομάδε. Δεν θα πάμε στο 72, στου Lakers στο 72, ούτε στου Bucks. Θα παίξουμε μετά το 80 μπάλα. Θα παίξουμε μετά το 80 που ξέρουμε κιόλα τι γίνεται. Αν και στα late 70s υπάρχει μια ομάδα την οποία λένε ότι θα μπορούσε να είναι αυτή η καλύτερη ομάδα των εποχών, που ήταν η μοναδική χρονιά του άλλου άτυχου θρύλου που πέθανε αυτές τις μέρες, του Bill Walton. Και το Portland. Το Portland, το υγιές Portland. Λένε, πολλοί λένε που το έχουν δει αυτήν την ομάδα όταν είναι πολύ dominant. Ναι, εγώ έχω δει πάρα πολύ. Έχω δει εκτεταμένα, ξέρω εγώ, στην Ιόρκη. Έχω δει και τα αυτά που κάνουν στο τέλος της χρονιάς. Εννοείται, εντυπωσιακό. Συνέχεια. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Θέλετε να σας λέω εγώ τις ομάδες και να μου λέτε η Celtics φετινή ή θέλετε να δούμε. Να βγάλουμε τις δύο προφανείς. Για πες. Οι Bulls του 72-10 και οι Warriors του 73-9 νομίζω ότι. Ναι, συμφωνούμε. Συγγνώμη, οι Warriors 73-9 το πήρανε. Όχι. Αλλά παρόλα αυτά ντόμιναν. Εγώ δηλαδή θα έλεγα ότι η Celtics φετινή από το 73-9 του Warriors είναι καλύτερη. Οι Warriors οι οποίοι μπαίνουν αυτή τη στιγμή στο all-time better team είναι οι Warriors του 17 με τον Kevin Durant. Ναι, ναι, οκ. Αυτούς βάζουμε. Δεν βάζουμε το 73-9, διότι το 73-9 είναι πάρα πολύ ωραίο στην regular season, αλλά υπάρχει ένας αστερίσκος. Δεν το πήραν. Να πίνουν νερό από την πηγή. Οπότε είναι eligible οι Warriors το 73-9. Sorry κιόλας, αλλά πήγαν, ξέρω εγώ, και χάσανε στο Game 19. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι, αυτά γράφει ιστορία, τους νικητές γράφει. Αντίθετα, η του 2017 η ομάδα, η οποία δεν έκανε 70 νίκες, αλλά έκανε 68-69, δεν θυμάμαι πώς είχε κάνει. Έκανε πολύ μεγάλο αριθμό. Έκανε πολύ μεγάλο αριθμό νικών, έτσι. Έκανε μια παρέλαση στα play-off και έκανε παρέλαση και στους τελικούς. Mm. Αντίθετα, την επόμενη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά δηλαδή που πήρε ο Durant, ήταν το Game 1 που έκρινε το sweep. Που είναι το blunder του J.R. Smith. Που αν έπαιρνε το Game 1 67, που αν έπαιρνε το Game 1 τότε ο LeBron, θα σου λέγα ότι θα γινόταν, δεν θα πήγαινε sweep. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη χρονιά που λες είχαν 58 νίκες οι Warriors. Βέβαια. Πρώτη ήταν οι Rockets. Ναι, ναι, το σε ρεκόρ, είχαν το καλύτερο ρεκόρ. Ναι, που και εκεί πήγαν να αποκλειστούν και τραυματίστηκε ο Chris Paul. What else is new. Ναι. Για πάμε αλλού. Άρα, δεν είναι καλύτερη. Πάμε λίγο σε λίγο έτσι πολύ ενδοκογενειακά. Η Celtics. Η Celtics του 8 ή η Celtics του 24. Δεν το συζητάω καν. Δεν το συζητάς καν. Δεν το συζητάω καν. Εγώ ξεκάθαρα το συζητάω. Δεν το συζητάς. Δεν το συζητάω. Εγώ ξεκάθαρα το συζητάω. Η Celtics εκείνη ήταν μια δυναστεία που δεν έγινε ποτέ. Ήταν μια ομάδα που ήταν όριμη, stars. Ένα τσικ μετά το πικ τους. Δηλαδή δεν ήταν ότι κανένας δεν ήταν γερασμένος εκείνη τη φάση. Κανείς δεν ήταν τραυματισμένος εκείνη τη φάση. Δηλαδή ο Γκαρνέτ δεν είχε τραυματισμό στην καριέρα του. Ο Ρέι Άλεν δεν είχε τραυματισμό στην καριέρα του. Ο Πολ Πίρς είχε κάποιους και κάποιες. Ξέρω εγώ, μαχαιριές τι ήταν εκεί πέρα αυτά. Ψέματα δηλαδή. Όλα. Έχει βγει μια ένδειξη ότι είναι όλα fake αυτά. Λοιπόν, ανοιγόταν μπροστά του. Δηλαδή ήταν την πρώτη χρονιά που μαζεύτηκαν. Έκαναν μια dominant regular season από την αρχή μέχρι το τέλος. Κέρδισαν με dominant τρόπο τους Lakers. Στα τρία. Επειδή το Game 7 είναι. Όχι, 4-2. Και με blowout τρελό στο τέλο. Εντάξει, σιγά. Όχι, ήταν πολύ καλύτερη σε αυτή τη σειρά από τους Lakers. Λοιπόν, και εγώ πραγματικά βλέπω. Η άμυνά τους. Παραπάνω νίκες από αυτούς τους Celtics. Ήταν η άμυνά τους και εκεί, σε εκείνη την περίπτωση η βάση τους. Με τον Garnett σαν κινητήριο δύναμη. Βεβαίως. Το μεγαλύτερο turnaround στην ιστορία του NBA ως τότε. Εγώ θα πω λοιπόν ότι η 2008 η Celtics είναι καλύτερη. Εγώ, το 86 είναι καλύτερη από τους Celtics. Και επίσης είχαν και closers. Δηλαδή,
και ο Γκαρνέτ ήταν closer, που δεν ήταν και καλά αυτό το ηθήμι του. Άξω, αλλά δηλαδή, ήταν και ο Paul Pierce φυσικά. Και ο Ρεϊ Άλεν ήταν, μιλάμε, όσο πιο κράτη δεν γίνεται. Ωραία. Άμα θέλουμε να αρχίσουμε τις ομάδες στο Celtics, είναι 86-2024 και μετά το 8 για μένα. Ακόμα και οι παγκίτες εκείνης της ομάδας ήταν closers. Ναι, ναι, δηλαδή ο Eddie House, του δίνει την μπάλα και έβαζε όλα τα κρίσιμα. Ο Λιόμποζη. Ο Πόζη. Ο Eddie House από τον Ισχόμ. Ο PJ Brown. Από αυτές τις τρεις ομάδες, ποιος πια πιστεύει. Εντάξει, εμένα η Celtics 86 είναι στην καρδιά μου για πάρα πολλούς λόγους. Τον εξής έναν. Δηλαδή, λόγω Λάρι. Ναι. Και νομίζω ότι είναι και μια από τις καλύτερες ομάδες όλων των εποχών. Ναι, δηλαδή, κατά κοινή ομολογία. Δεν είναι, είναι consensus belief. Και το μπάσκετ που παίζανε με το passing game, με την ομαδικότητα, ναι, με ναι. Το καλύτερη πάσα, ακόμα πιο, πιο καλό σούτ από το απλά καλό. Εντάξει, εγώ θυμάμαι. Και η νοοτροπία. Είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ την πρώτη φορά που τους είχα δει με, αυτή, με τον Λάρι στο 3. Το 4 τον. Τον Μακέλ και στο 5 τον Βόλτον. Αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, πάγο. Αυτό λέω. Όταν έπαιζε ο Βόλτον. Δεν έπαιζε 30 λεπτά, έπαιζε 15-20 ναι. λεπτά. Αλλά όταν ήταν μέσα ο Βόλτον, η μπάλα χανόταν. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Το passing game με τέτοια ακρίβεια κτλ. Ήταν κάτι από άλλο, άρα, άλλο παραμύθι. Celtics 86, σίγουρα Celtics 86, πάνω. Chicago 96, ναι. Golden State 2017 είναι πάνω από ναι, αυτό πάνω. Ναι, ναι, ναι. Είναι. Έχω άλλη μία. Ναι. Η Lakers του 2001. Ξεκάθαρα είναι και αυτή. Και είναι και αυτή πάνω. Απόλυτον ντόμινας, δεν το συζητάμε. Σάξ το πίκτς των δυνάμειών του, ξέρω. Η Spurs του 14. Όχι. Το 13, συγγνώμη. Δεν συμφωνώ. Η Spurs του 13, κάτσε να σου θα μπορούσαν να του μαρκάρουν οι Celtics αυτή. Θα μπορούσαν να με τους Big 3 και Kawhi. Θα μπορούσαν να τους μαρκάρουν οι Celtics. Έχουν το προσωπικό να θα μπορούσαν να τους μαρκάρουν. Ναι. Δεν ξέρω αν θα προλαβαίνω. Είχαν πολύ εντυπωσιακή, πολύ εντυπωσιακή. Και άλλαξαν και εκείνη τον μπάσκετ. Δηλαδή αυτή ήταν ο προάγγελος το τι επακολούθησε με τους Warriors. Ουσιαστικά δείξανε στους Warriors πώς θα, γίνεται. Πώς θα κερδίσουν. Ναι. Εντάξει, κοίτα, ας πούμε, αν ξεκινήσουμε από τα καθαρά νούμερα, είχαν χειρότερο ρεκόρ από τους φετινούς Celtics ναι, ναι. στη regular season. Δυσκολεύτηκαν λίγο παραπάνω. Τα playoffs, θα μου πεις βρήκαν καλύτερους αντιπάλους, αλλά ας πούμε η σειρά με τον Dallas που πήγε στο 4-3 είναι μια σειρά που μια dominant ομάδα στον πρώτο γύρο, φίλε, καθαρίσει. Στον πρώτο γύρο, απλά τον Dallas τότε ήταν πάρα πολύ κοντά στην ομάδα. Με τον Vince Carter, Monta Ellis. Μέχανε πάρει τον Vince Carter και τον Buzzer Beater, ο Vince Carter είχε πάρει ένα παιχνίδι. Όχι, είχαν ομάδα με... Η Mavericks. Το 11. Οπότε ήταν μια ομάδα η οποία είχε άτομα ακόμα πρώτα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ομάδα δηλαδή που είχε το championship ακόμα, την αύρα. Αλλά αν θες να σε μια dominant ομάδα, μετά περνάς. Τώρα τις υπόλοιπες σειρές. Από όλες τις ομάδες των Spurs, αυτή ήταν η καλύτερη. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εγώ λέω αυτή γιατί αυτή νίκησε το Miami. Εγώ λέω του 3 ήταν. Η γιατί αυτή νίκησε το Miami. Αυτή που κέρδισε το Detroit λέω ότι είναι καλύτερη. Το 3 νίκησαν τους Nets. Το 5 τότε. Το 5 νίκησαν το Detroit. Ναι, οκ. Ναι. Μπορεί. Αυτή η ομάδα που έπαιξε το σκληροτράχυλο μπάσκετ και κατάφερε και επιβίωσε απέναντι στο ξύλο. Και κέρδισε πολύ, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορούμε να του το δώσουμε τώρα στου Πέρι. Δηλαδή, πήρε 3 πρωταθλήματα. Αυτή η φουρνιά. Σε 6 χρόνια. 99-3-5-7, ναι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι θα του έβαζε ένα κλικ κάτω. Μόνο και μόνο για τη regular season και το γεγονός ότι δεν ήταν τόσο dominant σε αυτή την πορεία μέχρι τα playoff. Ακόμα και την άλλη ομάδα του 13, που εγώ τη θεωρώ μια από τι καλύτερε που έχω δει να παίζει μπάσκετ. Άρα δεν πάω. Δεν έχω δει κάτι άλλο. Οι Lakers στο Miami δεν έχει υπάρξει τόσο dominant. Το με Λεμπρόν, το 12? Με Λεμπρόν ήταν το 12. Του 12 ήταν πολύ dominant η ομάδα. Η Hitlers. Ναι. Ήταν πολύ. Αλλά... Είναι αυτή που έφτασε μέχρι το τέλος. Είναι αυτή με την Οκλαχώμα, είναι ναι. η Hitlers. Κάτσε να δούμε. Ναι, μετά. Πήρε ένα πρωτάθλημα και της δόθηκε ένα δεύτερο. Η αλήθεια είναι ότι, η αλήθεια είναι ότι τότε το πήρε σχετικά εύκολα. Ναι. Δηλαδή δεν δυσκολεύτηκε τόσο πολύ. Κάτσε να δούμε. Καλά, είχε κάνει αν ήταν αλλιώ το πρώτο μάτσο, θα σου έλεγα εγώ τι θα γίνει εκεί πέρα. Το βλέπετε με την Στάντερ. Ναι, ναι. Είναι πολύ πιτσιρικά. Το non-call goaltending. Ναι. Λοιπόν, κοίτα, εγώ. Εγώ νομίζω ότι εκεί 5-6 του βάζω. Εγώ θα, είναι πολύ. Είναι πολύ εκεί πέρα ίσα νομίζω με αυτή οι δύο ομάδε. Αυτό το Miami με το Celtics είναι πολύ κοντά. Πέραν αυτών, δεν βλέπω προφανώ από του τελευταίου, δεν βλέπω ούτε του Bucks σαν το ίδιο καλή ομάδα. Ούτε τους Raptors προφανώς, που τους κάθισαν οι συγκυρίες και πήραν το αποτάλτημα. Ούτε τους Lakers του LeBron ναι, στο Bubble. Ούτε βέβαια τον Denver το περσινό. Τον Denver το περσινό... όχι τόσο dominant, εντάξει. Κοιτάξτε, εγώ ήτανε έδινα... dominant η post-season. Εγώ θα έδινα και την ομάδα των Bulls την επόμενη χρονιά. Το 97-8. Του 72-10. Το 97-8. Που είναι η χρονιά του 69-13. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι και αυτή η σεζόν
Ήταν δυνατή σεζόν. Το κόρ ήταν ίδιο. Ήταν δυνατή σεζόν παρόλο αυτό, να το πούμε. Θέλω να το αναφέρω γιατί είναι λίγο underrated αυτή. Για να το κλείνουμε, έχουμε κάτι άλλο να πούμε για τους φετινούς τελικούς. Νομίζω τα πάμε όλα. Είναι δύο σέγμεντς που κάναμε. Έχουμε φτάσει στον πάτο του Βαρελιού, τον ξύσαμε. Μπράβο, συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στους Celtics. Δεν ξέρω με πόσους διαφορετικούς τρόπους να μην συγχαρητήρια. Νομίζω ότι θα μας απασχολήσουν και τα επόμενα χρόνια, εάν δεν γίνει κάποιο συγκλονιστικό απρόπτο. Δηλαδή, ακόμα και αν φτιαχτούν και άλλες ομάδες. Μια τελευταία ερώτηση. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Μια τελευταία ερώτηση. Είναι super team αυτή η ομάδα? Είναι new age super team. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα που κάνεις μια ομάδα με πολλούς all-star caliber παίχτες, δηλαδή σαν floor, που θα μπορούσε να είναι και όλα NBA, ή έχουν υπάρξει NBA. Λοιπόν, και τους έχεις δεμένους σε ένα πάρα πολύ hard cap, hard salary cap πέρα, το οποίο δηλαδή σε περιορίζει πάρα πολύ με το second apron. Είναι. Θεωρώ ότι σε αυτή την εποχή είναι. Όχι. Στην εποχή το Hitless δεν είναι. Όχι, όχι. Θέλεις τρεις τύπου Brown Tatum σε αυτό το level και μπορεί και πιο ψηλά. Και αγορασμένους. Εντάξει. Να έχεις ένα in-house talent. Εντάξει, κοίτα, και άλλοι, όχι. Ο Porzingis και ο Τζρου είναι μέσω trade. Ναι, αλλά έχεις τους δύο τους δικούς σου. Τους έχεις δύο τους White επίσης. Το... Έχεις δύο τους δικούς σου. White δεν είναι δικό σου. Αλλά μιλάμε τώρα για ονόματα. Δηλαδή, Super Team φέτος. Γιατί το White τον πήρες για. Φέτος η αναλυτική. Τον πήρες για πλάκα. Τι ξαφνικό σου βγήκε. Α, στα πάρα λατρεία. Άκουσε λίγο να δει. Η Super Team. Φέτος, γενικά, οι τελευταίες χρονιές, αυτά που έχουν συμβεί δηλαδή στα 20s, είναι το death of the super team μέρα. Γιατί βλέπεις όλες αυτές τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται. Το Phoenix βασικά ήταν. Ο Durant και ο LeBron. Καταποντίστηκε. Ο Durant και ο LeBron. Όπου πηγαίνουν αυτοί και προσπαθούν να φτιάξουν super teams, όλο αυτό το πράγμα πηγαίνει κατά διάολου και γελάνε κατά τσιμέντα. Έτσι. Και εδώ θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα και οι Bucks, εάν προσθέσουν ένα τρίτο στο Γιάννη, δηλαδή ένα τρίτο ξέρω εγώ τύπου Paul George, και γίνει Paul George Γιάννη και Lillard και είναι super team, θα γελάσουμε πάρα πολύ. Διότι οι Clippers, είναι super team. Mm-hmm. Τα μεγάλα, δηλαδή η super team είναι αυτή που έχει τους aging stars, οι οποίοι aging stars μπορεί να είναι από 28-29 και πάνω, οι οποίοι έχουν τεράστια επιτεύγματα στην καριέρα τους, δεν έχουν ή δεν έχουν πολλούς τίτλους, δεν έχουν κανένα τίτλο και έχουν μαζευτεί για αυτή τη δουλειά. Όπως ήταν φέτος η Phoenix Suns και οι Lakers, ξέρω και το καθεξής. Λοιπόν, θέλω να πω. Άρα δεν είναι super team. Όχι, εντάξει, okay. Να το ξεκαθαρίσουμε. Έχει star power, έχει ονόματα μεγάλα, αλλά δεν έχει δομηθεί έτσι όπως δομείται η super team. Όχι, είναι μια δομημένη ομάδα, σωστά. Έχουν κολλήσει τα κομμάτια τέλεια. Η δουλειά του Brad Stevens είναι απίστευτη στη στελέχωση αυτού του roster και στο πώς θα το καλύψει. Δηλαδή, τώρα αυτό το λέγαμε και πριν, νομίζω. Ήταν off the air. Ότι πλέον έχει αλλάξει ο κανονισμός. Πώς το λένε, βάσει NBA και μπορούν να υπογράψουν τους παίκτες τους πριν το draft οι ομάδες, τους free agents τους. Οπότε μιλάμε, περιμένετε τον Tatum μέσα στις επόμενες 48-72 ώρες να υπογράψει ένα συμβόλαιο το μεγαλύτερο μέχρι το επόμενο, 315 εκατομμύρια. Έτσι, σίγουρα αυτό. Σίγουρα θεωρούμε και την ανανέωση στον Derek White, ο οποίος είναι eligible για νέο deal τώρα. Θα τα πούμε αυτά. Expiring contract. Ωραία. Θέλω να αναφέρω δύο τρία πράγματα και το οποίο σημειώσει. Πρώτα απ' όλα, θέλω να πω rest in peace στον Mike Gorman, σε έναν εκπληκτικό sportscaster που ήταν στις περιγραφές των Celtics. Ένας απίστευτος. Τι λες. Πέθανε ο άνθρωπος. Δεν το ξέρω. Όχι, sorry, συγγνώμη. Όχι, rest in peace. Σταμάτησε. Ναι, συγγνώμη παιδιά. Συγγνώμη, Mike. Όχι, rest in peace. Rest... Retirement. In relaxation. Ρε το Ζάνο. Sorry, in κάμπο. Sorry. Ο Χάιντσον ήταν που πέθανε. Αλλά ναι, ήταν η τελευταία του χρονιά και το αφαιρώσαμε. Μπράβο. Επίσης θέλω να πω συγχαρητήρια στον Αλ Χόρφορντ, ο οποίος έχει κάνει μια σπουδαία σειρά στους τελικούς, σπουδαία σειρά, και ο οποίος ήταν προς στιγμήν ο νούμερο 2 στη λίστα με τους, τους άτιτλους, όχι, με τους άτιτλους, με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία. Α, τον Καρμαλόν. Στα play-off. Μετά τον Τζον Στόκτον και τον Καρμαλόν. Ναι, όχι, μόνο τον Καρμαλόν, τον πέρασε τον Τζον Στόκτον. Ο Καρμαλόν ήταν στα 193 παιχνίδια. Μάλιστα. Ο Άλλη ήταν στα 186. Α, και τα play-off μιλάς. Ακριβώς. Όχι, play-off. Και ότι ο Τέιτουμ με τον Μπράουν κάνανε ρεκόρ σαν ντουο, παίξανε 107 φορές μέχρι να, στα play-off μέχρι να πάρουν πρωτάθλημα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτά. Σας αφήνουμε. Α, κάτι τελευταίο. Έλα, ρε Ζαν. Ένα τελευταίο. Να το αναφέρω γι' αυτό. Λοιπόν, επειδή τα ανέφερες πριν για τον Τζρου και το είχα σημειώσει κάπου την κίνηση που δεν το έβρισκα, ο Τζρου που πήρε πρωτάθλημα στην πρώτη του σεζόν και στις δύο ομάδες, ναι,
έχει το μεγαλύτερο winning percentage στο NBA από τη σεζόν που πήγε στους Bucks. Με 70. Μπράβο, μπράβο 73%. Στους Bucks. Αυτό έχουμε να πούμε. Μπράβο στους Bucks, συγχαρητήρια. Εμείς συνεχίζουμε μετά το διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι.